Αλλά αυτή την ιστορία μπορεί να πάρει και μηνύματα. Τι μηνύματα, να σου πω εγώ. Να μην αλλάξει, να μην ξεχάσει. Δεν έχει δικαίωμα να ξεχάσει Έλληνα του Ναζί. Δεν έχει δικαίωμα να ξεχνά. Δεν έχει δικαίωμα να ξεχνά ότι δεν υπάρχουν φίλοι. Δεν είναι Γερμανοί φίλοι μα. Ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Αμερικανοί. Από το κρέσπο είναι φίλοι μα οι Γερμανοί. Είναι εταίροι μα και φίλοι μα. Κάναμε του Ιταλού φίλου μα. Οι Ιταλοί μα αποζημιώσανε. Όχι. Οι Ιταλοί εξαιρετικά στην Ήπειρο. Άφηναν του άνετε να ρημάζουν την Ήπειρο. Μα αποζημιώσαν ποτέ. Και τώρα φτάσαμε στο άλλο σημείο. Οι τσάμιδες να διεκδικούν αποζημιώσεις από την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε γιατί πάμε να σας μιλάω. Τα λάθη αυτά είναι δεκαετιών. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Είναι λάθη που έχουν γίνει κατ' επανάληψη και επαναλαμβάνονται. Εάν λοιπόν αυτό το επαναλαμβανόμενο λάθος είναι απλά λάθος, κάνετε λάθος. Είναι δόλος. Είναι δόλος. Και εδώ χρειάζεται μια υγιώς σκεπτόμενη ελληνοκεντρική επιλογή, κυβέρνηση. Πολιτική ομάδα για να πει ρε παιδιά, εμείς ζητάμε τις αποζημιώσεις από τους Γερμανούς. Κατέκλυψαν αρχαιότητες. Κατέκλυψαν και δεν μας κλέψαν μια φορά. Όχι, οι Γερμανοί μας έκλεψαν δύο φορές. Η πρώτη φορά που μας έκλεψαν, πότε ήταν Βασίλη. Άντε το πρωί. Δεν ξέρω. Με την Τράπεζα της Ανατολής. Στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Τράπεζα της Ανατολής ήταν υπαρκτή, παιδιά. Σας πούλησε μούφα ο άλλος αρχιάνθρωπος, ο αρχαιοελληνικό, η κατατομή αρχαιοελληνική από να πω από πού. Τι γελάς εσύ. Άμα ήταν αρχαίοι Έλληνες, τι βράβουν οι Ιαπωνέζοι σούμο. Εντάξει, ήταν καλά άνθρωπος, δεν ξέρω που πήγε φυλακή, σαν βγήκε. Τους έλεγε για τα χαρτιά, τα χρεόγραφα. Τα ακύρωσε. Με όλα αυτά που έκανε, τα διέγραψε. Ενώ υπάρχει ένα θέμα με την Τράπεζα της Ανατολής. Το έχω πει και άλλη φορά και στην Βουλή το έχω πει εγώ. Ο παππούς μου είχε τέτοια χαρτιά, ρε. Και τι λένε οι άλλοι, αν τα χαρτιά δεν έχουν καμία αξία, τι λέτε ρε μάγκες, λίρες γαλλικές είχε πάνω. Απλά τους κλέψατε. Τους κατακλέψατε τους Έλληνες με το ρίτο Γερμανών. Γιατί οι Γερμανοί τι κάνανε, πήγαν και πήραν το χρυσό από την Τράπεζα της Ανατολής, το νόμισμα το χρυσό, και δώσαν χρεόγραφα γερμανικά χαρτούρες. Και αυτές οι χαρτούρες δεν έχουν καμία αξία. Μπήκαν λοιπόν οι χαρτούρες στην Τράπεζα της Ανατολής, πήραν το χρυσό, έμεινε με χαρτί η Τράπεζα της Ανατολής. Και όταν έγινε ο συμψηφισμός εδώ για να πάρουν τα λεφτά τους, ο παππούς μου και οι υπόλοιποι, τους είπε η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν υπάρχουν λεφτά. Bye bye my dear. Τι έγιναν, τα φάγανε εκείνη την εποχή, εδώ είναι οι Ελληναράδες του κορονοϊού, τα ίδια λαμόγια ήταν και τότε, τα λαμόγια και τώρα. Και μιλάμε για λεφτά τώρα, έτσι. Η Τράπεζα της Ανατολής ήταν η μεγαλύτερη τράπεζα της Ανατολικής Μεσογείου. Όλοι οι Έλληνες, Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Σμύρνη κτλ. Έβαλαν σε λίρες, σε χρυσό, τα λεφτά τους εκεί. Και πήραν παλιόχαρτα. Καταλάβατε, οι κλέφτες, μια ζωή κλέβουν τους Έλληνες. Μετά το χρηματιστήριο, τους κατακλέψαν πάλι. Τι να θυμηθώ, μωρέ. Τι να θυμηθώ. Η ιστορία τα λέει. Εσείς δεν διδάσκεστε. Και δεν θα διδαχτεί ποτέ. Ποτέ. Είναι πολύ βρώμικη ιστορία με την Τράπεζα της Ανατολής. Μεγαλύτερη μπόχα και δυσοδεία που αναδύεται είναι ότι πολιτικοί Έλληνες και ολιγάρχες τα κονόμησαν τότε. Πολύ χοντρά. Άντε μην ανοίξω στόμα παραπάνω και κλάψουν και μανούλες τώρα. Γιατί δεν μπορώ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα δείτε ρε Ευρωπαίοι εσείς, εσείς που με βλέπετε. Έχετε κινητό τηλέφωνο, δεν είναι. Ξέρετε πώς βγαίνουν οι μπαταρίες λιθίου. Από το κομμάτι. Ξέρετε πώς βγαίνουν. Τώρα θα δείτε, γιατί το μεγαλύτερο κύτταρο κομμαρτίου έχει η Ελλάδα. Έτσι. Τι. Έχει παιδί μου, έχει. Τα έχω πει πολλές φορές. Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στην Αφρική. Εκεί όμως θα δείτε πώς γίνονται εξορίξεις για να έχετε κινητό τηλέφωνο, μπαταρία λιθίου και όλα αυτά τα περί λιθίων. Αυτή η βίδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που κόπτονται. Να δείτε πώς γίνεται εξόρυξη. Εμένα με συγκλώνησε η εικόνα. Σαν άνθρωπο.